Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Και οι κομμουνιστές ήταν η καρδιά, ήταν η ψυχή του ΕΑΜ. Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές? Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση?